θα θέλατε. Θέλατε αυτό να γίνεται, να έχουμε τα χειρουργεία να μην λειτουργούν για να υπάρχει αυτό που λέτε εσείς αντίσταση και αντίδραση του λαού? Όχι, κατέβηκε ο Υπουργός Υγείας και βρήκε λύση και την έδωσε. Και γι' αυτό πάρα πολλοί έχουν στεναχωρηθεί. Αυτό δήλωσε από το Βήμα της Βουλής ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή ΚΚΕ Μανώλη Συντιχάκη, που έφερε στο επίκεντρο τα κενά και τις ελλείψεις που καταγράφονται στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο. Με φόντο τον αναβρασμό για την δημόσια υγεία της Κρήτης που βρίσκεται υποκατάρρευση, ο βουλευτής Ηρακλείου μέσω της ερώτησής του ζήτησε προσλήψεις προσωπικού για το Βενιζέλιο με στόχο την απρόσκοπτη λειτουργία του. Για τις τεράστιες ελλείψεις στην παθολογική, την παιδιατρική, τη μονάδα νεογνών, την αιματολογική, το ακτινολογικό τμήμα, για την ψυχιατρική που μένει χωρίς μόνιμο γιατρό, για την νευροχειρουργική που δεν έχει κανένα ειδικευόμενο γιατρό, για την γναδοχειρουργική που ένας και μοναδικός γιατρός παίρνει σύνταξη στο τέλος του έτους, για τη δερματολογική κλινική που έχει μείνει με έναν γιατρό. Την ίδια στιγμή, με μια μονάδα αυξημένης φροντίδας εγκεφαλικών ενισχύεται το Ηράκλειο για την αντιμετώπιση ασθενών με αγκιακά εγκεφαλικά επεισόδια, νομοσχέδιο το οποίο ψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής. Και αναρωτιέμαι, τώρα όλοι εσείς που εδώ είπατε ότι δηλώνετε παρόν, δηλώνετε επιφυλάξεις, δηλώνετε κατά, τι είναι όλο αυτό? Υπάρχει μια προσπάθεια εδώ να φτιάξουμε κάτι? Σε τι συνιστά αυτή η άρνηση? Και αναρωτιέμαι και από τα μεγάλα κόμματα εδώ, το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ. Στη διάρκεια της συζήτησης του νομοσχεδίου, η βουλευτής Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ, Ελένη Βατσινά, άσκησε δρυμία κριτική στην κυβέρνηση, περιγράφοντας την έκριθμη κατάσταση του ΕΣΥ, λέγοντας πως η κριτική καθημερινά είναι εκτεθειμένη και είναι αδύνατο να εξυπηρετηθούν ιατρικά. Ποια άλλη απόδειξη θέλετε για το ότι οι πολίτες της Κρήτης είναι έκθετοι καθημερινά και είναι αδύνατο να εξυπηρετηθούν ιατρικά στο νησί για οτιδήποτε, είτε προγραμματισμένο είτε έκτακτο και επίγον? Ποια λίστα χειρουργείων, ποια κρίσιμα εγκεφαλικά επεισόδια και ποια επίγοντα περιστατικά μπορούμε να περιθάλψουμε όταν δεν έχουμε διαθέσιμες μεθ στο νησί? Μας απαγορεύεται δηλαδή να νοσήσουμε. Ο Υπουργός Υγείας παράλληλα αναφέρθηκε στα κενά και ελλείψεις προσωπικού στα νοσηλευτικά ιδρύματα, ζήτημα που καίει και την Κρήτη. Ο ίδιος τόνισε πως υπάρχει ένα έλλειμμα εργατικών χεριών στον τομέα της υγείας, 1 εκατομμύριο σε όλη την Ευρώπη. Υπάρχει μια πραγματικότητα. Πάνω σε αυτά πρέπει να σκύψουμε. Έχω πλήρη επίγνωση των δυσκολιών που υπάρχουν σε καθημερινή βάση και δυσλειτουργίες και ελλείμματα, αλλά γίνεται μια προσπάθεια και είμαι βέβαιος ότι θα μας δοθεί δυνατότητα το επόμενο διάστημα να συζητήσουμε πάνω σε όλα αυτά. Τους τόνους ανέβασε ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Παύλος Πολάκης στην Ολομέλεια της Βουλής, κάνοντας αναφορά στο σύστημα αεροδιακομιδών, λέγοντας πως μόνο 1-2 νοσοκομεία μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτά τα περιστατικά. Ξεκινάτε λοιπόν, Υπουργέ, με ένα σύστημα μεταφοράς το οποίο πάσχει βαριά, για να μεταφέρει από ένα πολύ μεγάλο τμήμα της ελληνικής επικράτειας με γρήγορο και αξιόπιστο τρόπο ασθενείς για να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Να τους παρασχεθεί η θεραπεία την κρίσιμη ώρα, τις πρώτες 4, 6, 7 ώρες.